έλεγαν αδελφοί μου οι αρχαίοι ημών πρόγονοι ότι βίος ανεόρταστος οδός απανδόχευτος. Δηλαδή η ζωή μοιάζει με μία οδηπορία. Είναι ένας δρόμος. Και αλίμονος στο διαβάτι εκείνο που περπατάει στο δρόμο και δεν συναντάει ένα πανδοχείο. Πανδοχείο για ξεκούραση και για ανάπαυση είναι οι εορτές που έχει καθιερώσει και η φιλόστοργος μητέρα εκκλησία για τους οδηπόρους της για τα παιδιά της που περπατούν στο σκληρό αυτό δρόμο της ζωής. Η εορτή είναι ένα σταθμός, είναι ένα πανδοχείο. Στεκόμαστε, ξεκουραζόμαστε, παίρνουμε καινούριε δυνάμεις και συνεχίζουμε το δρόμο της ζωής μας. Σταθμός λοιπόν ανεφοδιασμού, αλλά Σταθμό συγχρόνω που τιμούμε στι μεν θρησκευτικέ εορτέ του Αγίου, εκείνου που έζησαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, που υπηρέτησαν πιστά τον νόμο του Θεού και έζησαν υποδειγματική και άγια ζωή, ώστε τα ονόματα αυτών των Αγίων να γραφτούν στα βιβλία της αιωνιότητος. Και παρομοίως και η πατρίδα τιμά τους ήρωες νεκρούς στη θυσία χάρη των οποίων εμείς ζούμε ελεύθερα σήμερα και υπάρχουμε ως έθνος και ως γένος και ως φιλή. Και η Εκκλησία μας τιμά το σεπτό πρόσωπο της υπεραγία Θεοτόκου, με πολλές εορτές. Έχει εορτές προς τη της Παναγίας Τριάδος, έχει εορτές προς τη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έχει εορτές προς τιμήν των Αρχαγγέλων και των Αγγέλων, έχει εορτές προς τιμήν των Αγίων Προφητών, έχει εορτές προς τιμήν των Αγίων Αποστόλων, έχει εορτές προς τιμήν των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, που από την ημέρα που η χάρη του Θεού εφώτισε την ανθρωπότητα, θυσιάστηκε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, άνοιξε ο δρόμος της ελευθερίας, της πνευματικής και οι πύλες του Παραδείσου, από τότε όλο το πλήθος των Αγίων Ανδρών και Γυναικών όλων των αιώνων τιμούνται ιδιαίτερα από την Εκκλησία μας. Αλλά τιμάει η Εκκλησία μας ιδιαίτερα το πρόσωπο της Επτής, Παρθένου τη υπερμάχου του γένου μα τη Υπεραγία Θεοτόκου. Έχουμε εορτή προ τιμήν των γενεθλίων τη Θεοτόκου, έχουμε εορτάσει προ τιμήν των εισοδίων τη Θεοτόκου, του Ευαγγελισμού τη Θεοτόκου και τέλο τη κοινήσεω και μεταστάσεω τη Υπεραγία Θεοτόκου ει του Ουρανού. Και ο ακάθιστο ύμνο, τι είναι που ψάλει η Εκκλησία μα απόψε. Ο ακάθιστο ύμνο, αδέλφια μου, είναι ένα ύμνο θεσπέσιο, ένα ύμνο αγγελικό, ένα ύμνο με αιώνιε διαστάσει, διαχρονικέ διαστάσει. Είναι ένα ύμνο που έχει μία ιστορική βάση. Ποια είναι η ιστορική βάση, Ελάτε, αδέρφια να πάμε στην πόλη των Ονείρων, στην πόλη των Μαρτύρων, στην πόλη που φιλοξενεί τα λείψανα Αγίων Πατριαρχών, στην πόλη που εμεγαλούργησε και η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός. Πού αλλού, στην Κωνσταντινούπολη. 626 μετά Χριστόν, η βασιλεύουσα κινδυνεύει. Ο βασιλιάς της Περσίας, ο Χωσρόης, με στρατεύματα ισχυρά και δυνάμεις πολλές, σαρώνει στην Ανατολή τους λαούς, τους υποδηλώνει, φτάνει στα Ρωσόλυμα και εκεί εσύλισε τον Τίμιο Σταυρών. Ο Ηράκλειος, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ευλαβής και πιστός άνθρωπος, θεώρησε χρέος το και καθήκον να οργανώσει μία σταυροφορία, να ελευθερώσει τους Αγίους Τόπους και να πάρει πίσω το θησαυρό της Εκκλησίας μας, τον Τίμιο Σταυρό. Και ξεκίνησε αφού φόρεσε τα πένθυμα ρούχα του και τα πέδιλά του, εισήλθε εις τον ναόν, προσευχήθηκε κατανικτικά, αποχαιρέτησε τον λαών και με τα στρατεύματά του έφυγε για τους Αγίους Τόπους. Αλλά ο Χωσρώης, ενώ ο Ηράκλειος νικούσε και αποθούσε τον Χωσρόι, διέλαθε της προσοχής του και στρατεύματα του Χωσρόι περπάτησαν τη μικρά Ασία, καταστρέφοντας και γκρεμίζοντα ό,τι όρθιο έβρισκα μπροστά του, έφτασε απέναντι από την Κωνσταντινούπολη. Εκεί ανάψε φωτιέ και απειλούσε την Κωνσταντινούπολη. Και έλεγε ότι ή θα παραδοθείτε ή θα πνιγείτε μέσα στα νερά του Βοσφόρου. Από τη μια μεριά ο Χωσρόης, τον βασιλεύς των Βερσών και από τον άλλη ο Χαγάνος, ο βασιλεύς των Αβάρων ο οποίος ενώ είχε υπογράψει συμφωνία με τον Ηράκλειο πως θα σεβαστεί την ακεραιότητα της Κωνσταντινοπόλεως αφαιτεί την υπόσχεσή του, συνεργάζεται με τον Χωσρόη κουβαλάει 80.000 στρατό και αυτός απειλεί με το ξύφος του λέγοντας ή θα γίνετε πουλιά και θα πετάξετε στον αέρα ή θα πνιγείτε μέσα στα νερά του κερατιού κόλπου. Αλλιώς δεν μπορείτε να σωθείτε, θα περάσετε όλοι από το λεπίδι μου. Σε αυτήν την κρίσιμη ώρα, την κατάσταση της Κωνσταντινοπόλειος τη σώζει ο Πατριάρχης, ο Πατριάρχης Σέριος. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο το Βόνο συνεργάζονται, καλούν το λαό στις επάλξεις, και η επάρξη είχε δύο θέσεις. Τη μία θέση στα κάστρα και την άλλη θέση μέσα στους νεούς. Οι δυνάμενοι να φέρουν όπλα, να πολεμήσουν και να αγωνιστούν. Οι την πόλη βρέθηκαν στα κάστρα. Και εκεί ήσαν έτοιμοι να θυσιάσουν τα πάντα για να κρατήσουν ελεύθερη την Κωνσταντινούπολη. Και ο λαός που δεν μπορούσε να πάει στα κάστρα επάνω, πήγε σε ένα άλλο κάστρο. Αυτό είναι το κάστρο μας, ο ναός του Θεού. Και γονικλινείς γυναίκες και μικρά παιδιά προσήφκοντο για την ασφάλεια και την ελευθερία της Κωνσταντινοπόλεως. Και πράγματι έγινε ένα θαύμα. Η πόλη ανθρωπίνος και με τη λογική ήταν καταδικασμένη σε αφανισμό και στο θάνατο. Όμως τη νύχτα προσεύχοντο στο κάστρο της Εκκλησίας οι δυνάμενοι να προσεύχονται και οι άλλοι εμάχοντο. Ε, Την νύχτα έγινε φοβερή επίθεση. Έγινε όμως ένα θαύμα. Υψώθηκαν κύματα και τα καράβια των εχθρών έγιναν συντρίμια και η θάλασσα γέμισε από κορμιά και από καταστρεμμένα καράβια. Τη νύχτα μια μαυροφόρα γυναίκα περπατούσε πάνω στα κάστρα και ανεθάρρυνε τους μαχητάς. Η μάχη εκρήθη, η νίκη κερδίθηκε, η, σώ, η πόλη σώθηκε. Χάρη στην γενναιότητα των στρατιωτών των μαχωμένων στα κάστρα, των ευλαβών πιστών που γονεκρινείς κατέβασαν τον ουρανό κάτω στη γη, με τους αγγέλους και με τους αρχαγγέλους και με την υπέρμαχο στρατηγό του γένους μας, την Επεραγία Θεοτόκο η πόλη σώθηκε. Και οι νικητέ δεν πήγαν να γλεντήσουν πως τα κάναμε εμείς σήμερα στην εποχή μας. Πού πήγαν για πάλι στο λαό των Βλαχερνών, στην Παναγιά. Και πήγαν όλη τη νύχτα έψαλαν χαιρετιστηρίου ύμνους και ευχαριστίας και δοξολογίας στο σεπτό πρόσωπο την Υπεραγία Θεοτόκο. Γι' αυτό την αποκαλούν υπέρμαχο και στρατηγό του γένους μας. Και από τότε ο ύμνος αυτός που αποτελείται από 144 χέρε και από 24 οίκους ψάλεται διαμέσου των αιώνων και θα ψάλεται έως ότου υπάρχει ο πλανήτης μας αυτός και το, γένο αυτό, το γένος αυτό, αυτό. Ξέρετε, είναι ο ύμνος που δεν τον ψάλλουν μοναχά εμεί οι Έλληνες, τον ψάλλουν και οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι και οι Ρωμάνοι, όλη η Ορθοδοξία έναν τον κόσμο ολόκληρον ψάλλει τον υπέροχο αυτό ύμνο, τον ακάθιστο ύμνο. Δεν ήσαν καθήμενοι, αλλά όρθιοι, γι' αυτό λέγεται και ακάθιστο ύμνο. Αυτό, αδέλφια μου, είναι το ιστορικό γεγονός που έγινε αφορμή να γραφεί αυτός ο υπέροχος ύμνος, ο ακάθιστος όπως τον ξέρουμε. Και τον ακούσαμε τμηματικά σε τέσσερες θέσεις και σήμερα τον ακούμε ολοκληρωτικά και κλείνει ο κύκλος αυτός του ακαθίστου ύμνου. Και εμείς πόση πούση ευλάβεια, χρόνια πέρασαν τώρα, 13-14 από τότε που σημειώθηκε το γεγονός αυτό. Αλλά όμως ο λαός μας δεν ξέχασε να ψάλει τον ακάθιστο ύμνο, είτε στο σπίτι, είτε στο κρυφό σχολείο, είτε στα μοναστήρια, είτε στους ναούς, ο ύμνος αυτός, ο ακάθεστος θα ψάλετε διαμέσου των αιώνων. Και να ξέρετε πως και σήμερα αδελφοί μου, ο ύμνος αυτός έχει την επικαιρότητά του. Και σήμερα έχουμε ανάγκη, γιατί το έθνος μας, το γένος μας δοκιμάζεται και διέρχεται κρίσιμες ημέρες με καυτά τα θέματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό και σήμερα έχουμε ανάγκη προσευχής να φωτίσει ο Θεός τους ηγέτες του έθνους μας να πράξουν στο το ακέριον το καθήκον να υπερασπιστούν τα δίκαια της Ελλάδος και να διασφαλίσουν την ομόνια, τη γαλήνη και την ηρεμία στον τόπο αυτό. Έχουμε τις ημέρες αυτές ανάγκη της προσευχομένης εκκλησίας. Ιδιαίτερο εμείς οι χριστιανοί αυτό που μπορούμε να κάνουμε και αυτό που πρέπει να κάνουμε και αυτό που επιβάλλεται να κάνουμε είναι μέσα στις προσευχές μας γονικλινείς να παρακαλούμε για τα εθνικά μας θέματα, για τα εθνικά μας προβλήματα, για, τις εθνικές, για τους εθνικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουμε ώστε ενωμένοι λαός, κλήρος, Έλληνες, μικροί, μεγάλοι, μορφωμένοι, αμόρφωτοι, ενωμένοι, σαν μια γροθιά, να δώσουμε την απάντηση και να αποδείξουμε ότι τα δίκαια της Ελλάδος δεν μπορούν να τα στραγγαλίζουν οι μεγάλοι και οι ισχυροί της γης, γιατί έχουν δύναμη στα χέρια τους. Εμείς έχουμε ακόμη μεγαλύτερη δύναμη και η δύναμη είναι εδώ, στο ναό, να προσευχόμεθα και να παρακαλούμε και στο σπιτάκι μας κάτω από από το καντιλάκι του σπιτιού μας εκεί να προσευχόμεθα και να βάζουμε τα μικρά παιδιά να προσεύχονται γιατί αυτόν η γλώσσα και η καρδιά είναι καθαρή και αθώα και αυτών των παιδιών, των μικρών παιδιών ακούει τις προσευχές ο Κύριος. Έχουμε ανάγκη τις προσευχομένες εκκλησίες. Να προσευχόμεθα για τους εαυτούς μας. Να προσευχόμεθα για την οικογένειά μας, για τον άντρα μας, για τη γυναίκα μας, να προσευχόμεθα για τα παιδιά μας, να προσευχόμεθα για το λαό μας, να προσευχόμεθα για το έθνος μας, να προσευχόμεθα για τα στρατευμένα παιδιά της Ελλάδος, να προσευχόμεθα για την νεολαία της πατρίδος μας, να προσευχόμεθα να διαφυλάσει ο Θεός αυτόν τον λαό, αυτό το έθνος που διαμέσου των αιώνων πέρασε μέσα από τη φωτιά τον όλεθρο και την καταστροφή και επέζησε και θα επιζήσει γιατί η Ελλάδα δεν είναι ένα έθνος χωρίς ιδέες, χωρίς ιδανικά. Η Ελλάδα είναι αθάνατος διότι είναι ιδέα και οι ιδέες ποτέ δεν πεθαίνουν. Και επιπλέον έχουμε ένα έθνος φιλόχριστων. Φιλόχριστων το έθνος μας. Στη σημαία μας έχουμε τον Τίμιο Σταυρό και ενωμένοι όλοι οι Έλληνες Εκκλησία και Πολιτεία, άρχοντες και λαός, να δώσουμε τη μαρτυρία σήμερα στην εποχή μας, ιδιαίτερα στις κρίσιμες αυτές ώρες και στιγμές της ζωής μας. Αδελφοί μου, κλείνει ο κύκλος της εορτής των χαιρετισμών και θα μπούμε πολύ σύντομα σε μία άλλη φάση. Αλλά τις υποθέσεις μας και τα προβλήματά μας και τα βάσανά μας και τις στενοχώριες μας και τις αρρώστιες μας και τις αντιξοότητες που συναντούμε στην καθημερινή μας ζωή ας τα εμπιστευόμεθα τα πάντα στην υπέρμαχο στρατηγό του γένους να αφήνουμε σε αυτήν να κατευθύνει τα βήματα της ζωής μας να εμπιστευόμεθα στην προστασία τη δική της και τα παιδιά μας και τον εαυτό μας και το λαό μας και ακόμη περισσότερο να μην αφήνουμε στιγμές ανεκμετάλλευτες, όπως αυτή η περίοδος της Μεγάλης Θεσσαρακοστής, που μας δίδει την άνεση και την ευκαιρία με το πλήθος των ακολουθεών να βρισκόμεθα σε συχνή επικοινωνία με το Θεό και να στέλνουμε με τον ασύρματο της ψυχής μας που θα είναι ανυψωμένη η κεραία Του, να στέλνουμε τα μηνύματα προς τον ουρανό για να έχουμε τη Θεία Προστασία, να έχουμε και την σκέπη της υπηρεγίας Θεοτόκου, η οποία ως πλατιτέρα των ουρανών απλώνει τα χέρια της και αγκαλιάζει όλους τους πονεμένους, όλους τους βασανισμένους, όλους τους θλιμμένους, όλους όσους περνάνε δύσκολες στιγμές και αντιμετωπίζουν ένα πλήθο προβλημάτων. Και να ψάλλουμε και εμείς πάντοτε αυτά τα χέρια και να παρακαλούμε και να δεόμεθα να μην μας εγκαταλείψει ποτέ η χάρη του Θεού και η προστασία της επιραγίας Θεοτόκου να είναι έντονη στη ζωή μας. Αμήν.